Καλημέρα, κύριε Κουλόγλου. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχάς, εσείς πόσο χρήσιμη βλέπετε την επίσκεψη Μακρόν, και σας το ρωτάμε γιατί και στο παρελθόν είχε τύχει να δούμε σημαντικές επισκέψεις, να ακούσουμε ωραία λόγια, αλλά να μείνουμε μόνο στα λόγια ή περίπου μόνο στα λόγια. Είναι σημαντική και είναι και γεμάτη πολιτική και γεωπολιτική και οικονομικά συμφέροντα, βεβαίως. Mm-hmm. Αν κάτι αλλάζει με τις προηγούμενες επισκέψεις του Ομπάμα, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. είναι ότι, ο οποίος επίσης είπε πάρα πολύ καλά λόγια, είναι ότι ο Μακρόν έρχεται και με στόχο να αναπληρώσει το κενό της Γαλλίας στην ελληνική οικονομία. Θεωρούν δηλαδή στο Παρίσι ότι αντίθετα με τη Γερμανία, που εκμεταλλεύτηκε σε κάποιο βαθμό την ελληνική οικονομική κρίση και τις φτηνές τιμές της ιδιωτικοποίησης, η Γαλλία αντίθετα στην διάρκεια της κρίσης σχεδόν αποχώρησε από την Ελλάδα οικονομικά. Φύγανε μεγάλες εταιρείες, το Carrefour, η Société General, και η Crédit Agricole επίσης έφυγε. Mm-hmm. Και άρα θεωρούν ότι πρέπει να αναπληρώσουν το κενό. Και έχει μπει ένας άλλος παράγοντας στη μέση, γεωπολιτικός, πολύ σημαντικός, η Κίνα. Πριν από μία εβδομάδα περίπου δημοσιεύτηκε ένα πολύ μεγάλο άρθρο στο New York Times που έλεγε πως η Ελλάδα υποχρεωτικά, λόγω της τάσης που κράτησε η Ευρώπη, στράφηκε προς την Κίνα. Άνοιξε τις πόρτες της επενδύσης, οι Κινέζοι πήραν το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό στις Βρυξέλλες, αλλά και στο Παρίσι, θεωρούν ότι είναι πολύ κακό, και δεδομένου ότι η Κίνα εισχωρεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ενώ θα έπρεπε κανονικά οι ίδιες ευρωπαϊκές χώρες να παίζουν παιχνίδι. Και αυτό ανησυχεί πολύ και τους Αμερικανούς, για λόγω του συνοαμερικανικού ανταγωνισμού. Άρα, ο Μακρόν με όλες αυτές τις κινήσεις θέλει να παίξει και ένα χαρτί, ένα άδειγμα να κάνει προς τους Αμερικάνους και γενικότερα να παίξει το ρόλο ενός Ευρωπαίου διεθνούς ηγέτη που ξεκινάει την αναμόρφωση της Ευρώπης από την Ελλάδα, τη χώρα από όπου ξεκίνησε η κρίση. Έχει δηλαδή και συμβολική και γεωπολιτική σημασία, μεγαλύτερη από τα προηγούμενα ταξίδια, πιστεύω. Mm-hmm. Κύριε Κούλουκλου, έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, και για να το επεκτείνω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε πλήστες όσες περιπτώσεις, για παράδειγμα αναφέρουμε τον ενεργειακό τομέα, η Ελλάδα επιχείρησε να κάνει αποκατοικοποιήσεις, δεν υπήρξε ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, υπήρξε ενδιαφέρον από άλλες πλευρές και ένα ενδιαφέρον το οποίο χτυπήθηκε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή έχουμε από τη μία την Ευρώπη να μας πιέζει για αποκρατικοποιήσεις. Κάποιοι θα πούν δικαίως, κάποιοι θα πούν αδίκως, αλλά αυτό εν τέλει πάβει να έχει ιδιαίτερη σημασία. Η πίεση έχει σημασία και η επιβολή μιας τέτοιας προοπτικής. Και από την άλλη, όταν φτάνουν να γίνονται αυτές οι αποκρατικοποίησεις, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση τορπιλίζει όλη τη διαδικασία. Είναι δηλαδή κάπως αντιφατικό όλο αυτό που συμβαίνει, δεν είναι? Μα εμέσως ο Μακρόν με τη στάση του λέει αυτό ακριβώς, και το λέει και στη Γερμανία κατά κύριο λόγο, ότι από τη στιγμή, από τη μια μεριά τους έχουμε υποχρεώσει να κάνουν ανοίγματα ή να κάνουν ιδιωτικοποίηση, και από την άλλη δεν θέλουμε ούτε αυτές οι ιδιωτικοποίησεις να γίνουν με όρους που να τους συμφέρουν. Mm-hmm. Και αν θέλουμε να μην έρθει η Κίνα, τότε πρέπει να πάμε εμείς. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες και προς την Κομισιόν, φυσικά. Άρα θεωρώ ότι έχει αξία αυτό το ταξίδι περισσότερο από τις άλλες φορές. Δεν είναι ότι ο Μακρόν είναι φίλος μας, έχει και τα δικά του όμως συμφέροντα. Είναι η καλύτερη περίπτωση που μπορούσε να μας τύχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει, δηλαδή να συσπυρώσει τις χώρες του Νότου, της Ευρωζώνης, έτσι ώστε να απαιτήσουν, να ζητήσουν αλλαγές από το Βερολίνο, είναι μια κίνηση που θα έπρεπε να είχε κάνει και από καιρό τώρα, από το 12 που εκλέχθηκε. Και επίσης είναι μια κίνηση που δικαιώνει και τις κινήσεις της Ελλάδας,
που σε αυτή την προσπάθεια δημιουργίας της συμμαχίας των χωρών του Νότου, στο οποίο μπαίνει τώρα και ο Μακρόν. Mm-hmm. Το άλλο χαρακτηριστικό του Μακρόν σε σχέση με την προηγούμενη διοίκηση είναι ότι είναι πιο επαγγελματίας. Δηλαδή? Μπορεί να είναι πιο δεξιά στον πολιτικό χάρτη, μπορεί στον τομέα των αγροτικών δικαιωμάτων ο Μακρόν να κάνει βήματα τα οποία νομίζω δεν θα τον βοηθήσουν καθόλου ούτε στην κοινωνική ειρήνη, αλλά ούτε και στην οικονομία. Ούτε και στη δημοτικότητά του, έτσι. Ούτε στη δημοτικότητά, καλά, σίγουρα. Αλλά σε σχέση, και βέβαια θα το βοηθήσουν και στην οικονομία, διότι αυτά τα μέτρα που παίρνει, παραδείγματος χάρη ότι οι άνεργοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας μόνο για ένα χρόνο και όχι για περισσότερα χρόνια. Στην Γαλλία μπορούσε να είσαι, άμα μια φορά άνεργος, μπορούσε να συνεχίσει για πολλά χρόνια να είσαι άνεργος. Φυσικά αυτό με κάποιες κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Ναι, ναι. Αλλά αυτό ας πούμε θα βλάψει την οικονομία, θα προκαλέσει ύφεση στην οικονομία. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα του Μακρόν. Και επίσης θα έχει και μεγάλη κοινωνική ανταραχή. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε γενική απεργία στη Γαλλία. Πάντως, κύριε Κούλογλου, δεν είναι λίγο παρακινδυνευμένο το από τη στιγμή που ο κύριος Μακρόν παίρνει διάφορα μέτρα με συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο που του φέρνουν πολιτικό κόστος να επενδύει η κυβέρνηση ότι σε συγκεκριμένα κομμάτια της διαπραγμάτευσης θα έχει στήριξη γαλλική. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάπως περίεργο όταν η Αθήνα διεκδικήσει την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων να περιμένει τη στήριξη του Παρισιού που περιορίζει τα εργασιακά δικαιώματα αυτή τη στιγμή? Ναι, σε αυτό το κομμάτι νομίζω δεν θα έχει υποστήριξη. Αλλά μπορεί να έχει υποστήριξη στο μείζον θέμα, το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή τη χώρα και το μέλλον της, που είναι το ζήτημα του χρέους. Mm-hmm. Και επίσης κάποια ελάφρυνση στο κομμάτι το δημοσιονομικό. Κοιτάξτε, ο Μακρόν τα δικά του συμφέροντα κοιτάει. Και δεν είναι, μακάρι να ήταν ένας από τους παλιούς, μακάρι να ήταν ο Μιτεράν ή κάποιος άλλος ηγέτης της αριστεράς από τους παλιούς. Δεν είναι αυτός. Mm-hmm. Μέσα στο σημερινό πλαίσιο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί και όπως σας έλεγα είναι και επαγγελματίας. Δηλαδή το επιτελείο του αντίθετα με τον Ολάν που ήταν πιο ερασιτέχνης, ξέρει καλά το θέμα, ξέρει καλά το ελληνικό πρόβλημα. Άλλωστε είχε ασχοληθεί και ο Μακρόν ως υπουργός με αυτό. Και άρα νομίζω ξεκινάει καλά βέβαιος. Στη γεωπολιτική και στην διπλωματία πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, mm-hmm. πολύ μεγάλο. Γιατί ο καθένας κοιτάει τα δικά του συμφέροντα. Κύριε Κούλογλου, υποθέτω ότι θα ήταν κάπως αφελές να θεωρεί κανείς ότι η έλευση Μακρόν στην Αθήνα θα σημαίνει κάτι για την πρόοδο της τρίτης αξιολόγησης ή κάποια ιδιότυπη συμμαχία της Γαλλίας με την Ελλάδα στην υπόθεση αυτή. Ανεξαρτήτως λοιπόν αυτής της επίσκεψης, εσείς πώς βλέπετε τις προοπτικές της τρίτης αξιολόγησης? Υπάρχουν φωνές μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν και ζητούν επιτακτικά να προχωρήσει και να κλείσει γρήγορα η τρίτη αξιολόγηση. Το κλίμα όμως εκεί στις Βρυξέλλες πώς είναι σε σχέση με τη διαπραγμάτευση αυτή? Κοιτάξτε, όσο πιο γρήγορα κλείσει η αξιολόγηση, τόσο το καλύτερο. Το κλίμα στις Βρυξέλλες είναι ότι πρέπει να το κλείσουμε το συντομότερο δυνατό. Οι δηλώσεις του Μοσκοβισή ότι στην Ελλάδα επιβλήθηκαν αντιδημοκρατικά μέτρα κτλ. Είναι χαρακτηριστικές του αρμόδιου επίτροπου δηλαδή. Mm-hmm. Και βεβαίως και ο Γιούνκερ είναι ακριβώς στην ίδια γραμμή. Το μεγάλο ερωτηματικό εδώ είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο όπως και έγινε και τις προηγούμενες αξιολογήσεις, mm-hmm. ξαφνικά βάζει στο τραπέζι καινούργιες απαιτήσεις, οι οποίες αναγκαστικά υποχρεώνουν την ελληνική πλευρά να διαπραγματευτεί. Γιατί διαφορετικά θα πρέπει να λέει ναι σε όλα, και αν οι νέες απαιτήσεις αυτές είναι ζημιογόνες για την οικονομία και πολιτικά επίσης ζημιογόνες για την κυβέρνηση, δεν μπορεί να τις αποδεχτεί κανείς έτσι. Έτσι καθυστέρησαν οι δύο προηγούμενες αξιολογήσεις. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος. Mm-hmm. Αυτή τη φορά. Στην πρώτη βάλαν τον κόφτη. Κύριε Κούλογλου, αυτή τη φορά πιστεύετε ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ότι την κυβέρνηση την παίρνει πιο πολύ, τέλος πάντων, να βάλει ένα θέμα είτε να φύγει το Δουνουτού από το πρόγραμμα είτε να βρεθεί σε δεύτερη ταχύτητα?
Σας το ρωτάω γιατί, εντάξει, αυτή η προσπάθεια έχει ξαναγίνει βέβαια, αλλά τώρα έχουμε το Δούνου του να μιλάει για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, προκαλώντας την αντίδραση και της Εκουτού και της Κομισιόν. Φαίνεται ότι δεν είναι μόνο η Αθήνα δηλαδή που έχει απαυδίσει με όσα ζητάει το Δούνου του κατά καιρούς. Υπάρχουν περισσότερες προϋποθέσεις λόγω των γερμανικών εκλογών. Mm-hmm. Ότι μετά δηλαδή τις γερμανικές εκλογές θα μπορούσε το Βερολίνο να κάνει κινήσεις και να αποδεσμευτεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τώρα που ο Σόιμπλε δεν έχει να υπολογίζει το πολιτικό κόστος και τους βουλευτές του, οι οποίοι θα αντιδρούσαν μέχρι τώρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι γερμανικές εκλογές είναι το κλειδί για όλες τις εξελίξεις και βεβαίως η πίεση που ασκεί ο Μακρόν είναι για μας θετική. Τώρα, στη Γερμανία υπάρχουν δύο σενάρια, να ξαναγίνει ο μεγάλος συνασπισμός, που σε αυτή την περίπτωση αυτή είναι και η καλύτερη εκδοχή από ό,τι φαίνεται ότι η Μέρκελ κερδίζει έτσι κι αλλιώς, και στη χειρότερη περίπτωση είναι να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας των χριστιανοδημοκρατών με τους φιλελεύθερους, οι οποίοι έχουν μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας το στήριξε στο να μην δώσουμε, να μην δίνουμε λεφτά στους Έλληνες κτλ. Οι οποίοι είναι πολύ νεοφιλελεύθεροι, ναι, και έχουν κρατήσει μια στάση εναντίον της χώρας, πολύ αφαιμένα βέβαια και δημαγωγώντας την πραγματικότητα, γιατί όλοι γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση. Μου δίνει την ευκαιρία εδώ για μισό λεπτό να σας πω ότι το Σάββατο διοργανώνουμε στο Βερολίνο, mm-hmm, η πρόεδρος της ομάδας της αριστεράς και εγώ διοργανώνουμε από κοινού μια ημερίδα όλη μέρα συμπαράσταση στον ελληνικό λαό και εναντίον της λιτότητας εν ώψη των γερμανικών εκλογών. Ο στόχος είναι να δείξουμε και στη γερμανική κοινή γνώμη, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη προσέλευση και αρκετή δημοσιότητα, τι πραγματικά συμβαίνει στην Ελλάδα, και να αποτρέψουμε έτσι μετά τις εκλογές να γίνουν πάλι κινήσεις που θα μας βλάψουν πολύ. Το φοβούνται αυτό και οι Γερμανοί, και η Γερμανία της αριστεράς δηλαδή, και θέλουν να το αποτρέψουν, και γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία θα κρατήσει όλη μέρα, θα ξεκινήσει όλη το μεσημέρι και θα τελειώσει το βράδυ. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα και από το Βερολίνο πάμε σε ένα θέμα το οποίο είδαμε και χθες ότι προκάλεσε μία αίσθηση. Η άρνηση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς το δημοσιοποιήσατε κιόλας, να δώσετε το παρόν σε ένα δείπνο που διοργάνωνε ο κύριος Σιλούρης επειδή είχε καλέσει και χρυσαυγίτες ευρωβουλευτές, τους δύο χρυσαυγίτες τέλος πάντων. Ναι, ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής μας κάλεσε δείπνο και είχε καλέσει και τους τρεις ευρωβουλευτές της Αυγής. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι συνήθως δεν καλούνται, και έχουμε προσπαθήσει σε όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που γίνονται εδώ, γεύματα, δείπνα, δεξιώσεις κτλ. Από ελληνικής ή ελληνοκυπριακής πλευράς, να μην τους καλούν καθόλου, να τους αποκλείουν. Πολύ περισσότερο ότι στην Κύπρο, η Κύπρος υποφέρει ακόμα από την προδοσία της Χούντας. Και μάλιστα, όπως θα θυμάστε, πριν στις αρχές του καλοκαιριού, ο πρόεδρος ο δικός μας της Ελληνικής Βουλής, ο Βούτς, παρέδωσε το φάκελο της Κύπρου. Της Κύπρου. Επομένως, καλό θα ήταν κάνα βράδυ, πέρα από τα δείπνα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής να κάτσει να διαβάσει λίγο το φάκελο και να δει τον απέσιο εγκληματικό και προοδευτικό ρόλο που έπαιξε η Χούντα στο πραξικόπημα και στην εισβολή, την οποία θα μπορούσε έστω και την τελευταία στιγμή να αποτρέψει, δεν την απέτρεψε, και ποτέ γι' αυτό δεν έχουν πει την παραμικρή κουβέντα ή δεν έχουν παραδεχτεί ότι έκαναν το παραμικρό λάθος. Όλοι αυτοί οι χουντικοί και η συνέχειά τους, οι θαυμαστές τους και οι συνεχιστές τους και οι μνητές δικατορίες που είναι η Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή, θυμόμαστε ότι τις εκδηλώσεις με τη σημαία, το πουλί της Χούντας και τα διάφορα, αλλά είναι οι συνεχιστές της Χρυσής Αυγής και παλιότερα των ταγματοασφαλιτών. Λοιπόν,
Επομένως θεωρώ ότι είναι τελείως εξοριστικό για τον πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής να τους καλεί σε δείπνο. Και μου έχει προκαλεί τρομερή εντύπωση, δεδομένου δε ότι του δόθηκε και η ευκαιρία να διορθώσει. Δηλαδή από τη στιγμή που είπαμε οι Έλληνες ευρωβουλευτές μετά το, και την επιστολή που έστειλε χθες, είπαμε δεν πάει κανείς, θα μπορούσε να πει ότι αφού δεν έρχονται οι Ελλαδίτες, θα το κάνω μόνο με τους Κυπρίους. Του δόθηκε αυτή η δυνατότητα και δεν την απέρριψε. Ναι. Επομένως, δεν ξέρω. Κάποιος άλλος πρέπει να διαβάσει το φάκελο της Κύπρου. Μάλιστα. Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στα των επενδύσεων, βλέπετε αυτές τις μέρες ότι, κύριε Κούλογλου, με αφορμή και την συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που δεν ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα χτες τα ξημερώματα, έχει ανοίξει πάλι η συζήτηση για τις επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις κτλ. Και βεβαίως, από τη μια πλευρά, προφανώς και η κυβέρνηση δεν μπορεί να πει τσιμέντο να γίνει ή να διαφορήσει για το εάν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο προβληματίζεται σχετικά με την ύπαρξη ή μη αρχαίων σε χώρους που είναι να γίνουν επενδύσεις, ούτε η κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Απ' την άλλη όμως, δεν μαζεύονται πολλά δείγματα που εν πάση περιπτώσει δίνουν το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να λέει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει τις επενδύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Κοιτάξτε, όλα πρέπει να γίνουν με βάση τον νόμο, έτσι. Από την άλλη τη μεριά, από όλες τις πλευρές και από τους επιστήμονες και από τους οικονομικούς ή τους πολιτικούς παράγοντες ή από τους παράγοντες του πολιτισμού, πρέπει να γίνει σαφές ότι αν δεν γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν πάμε πουθενά. Ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον έχουμε βρεθεί σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Από αυτή τη δύσκολη θέση δεν έχουμε ξεφύγει. Υπάρχουν κάποια σημάδια ανάλογα, είναι λίγα. Αλλά αν δεν γίνουν επενδύσεις και δεν βρεθεί δεν βρει ο κόσμος δουλειά, δεν γίνεται τίποτα. Και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημά μας και θα πρέπει να τις διευκολύνουμε τις επενδύσεις, φυσικά τηρώντας τον νόμο, όχι παραβιάζοντας τον νόμο. Αλλά πρέπει να έχουμε στο νόμο ότι διαφορετικά θα φύγουν όλοι από την Ελλάδα, θα φύγουν οι νέοι. Αυτό που γίνεται με τους νέους που φεύγουν είναι στρατηγικό πλήγμα. Άρα εσείς ως στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε να δείτε την επένδυση στο ελληνικό να προχωράει? Δυστυχώς ναι, θα σας απαντήσω. Πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει. Θα μπορούσε να όλα αυτά τα χρόνια από τότε που άνοιξε το αεροδρόμιο να είχαν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και αυτός ο κλήρος έλαχε στη σημερινή κυβέρνηση. Κανονικά θα έπρεπε να τον είχαν διευθυντήσει όχι οι προηγούμενοι, ούτε οι προπροηγούμενοι. Πριν από 5 φορές κυβέρνηση θα πρέπει να το είχε διευθυντήσει. Δεν το έχει διευθυντήσει, αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει η επένδυση να προχωρήσει. Δίνουμε κακό σήμα και δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση χωρίς επενδύσεις, ευτυχώς ή δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα.